Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά φωταγωγήθηκε το κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης με σκοπό την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Η εκδήλωση ξεκίνησε λίγο μετά τις 8 το απόγευμα, παρουσία των μελών της Λέσχης αλλά και του Δημάρχου ΚΟ, κ. Θεοδόση Νικηταρά. Στα μέσα μίλησε η πρόεδρος της Λέσχης Λάιον, κ. Ειρήνη Κατσακαστοφή. Ζούμε, ο Οκτώβριος είναι ο μήνας για ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Η Λέσχη μας, η Λέσχη Lions Co. Ιπποκράτης, για τέταρτη χρονιά συμμετέχει σε αυτή τη δράση, φωταγωγώντας την Δημοτική Βιβλιοθήκη. Θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα της έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης. Γι' αυτό καλούμε όλες τις γυναίκες να δώσουμε το μήνυμα ότι πρέπει να ελέγχουν, γιατί είναι ό,τι καλύτερο για την υγεία τους. Κύριε Χατζηχριστοφή, έχει γίνει θεσμός νομίζω πλέον η φωταγώγηση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Θα συνεχίσετε και τα επόμενα χρόνια, φαντάζομαι, αυτό τον θεσμό και θα τον ενισχύσετε ενδεχομένως και με άλλες δράσεις. Ναι, βεβαίως. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η Λέσχη μας τα προηγούμενα χρόνια, με την πρωτοβουλία της κυβερνήτου μας, της Μαρίας Πολίτου, είχαμε κάνει μαστογραφίες σε αρκετές γυναίκες, 120 γυναίκες στο νησί, και φιλοδοξούμε ότι αυτό το εγχείρημα θα το επαναλάβουμε. Αλλά και γενικότερα η Λέσχη μας είναι κοντά στον άνθρωπο, είναι ανθρωπιστική οργάνωση, οπότε ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Εν συνεχεία, το λόγο πήρε η ειδική αμυστή σύμβουλος του Δημάρχου στα θέματα κοινωνικής πολιτικής, κυρία Σταματία Κανταραζή. Πρόληψη σώζει ζωές. Ο καρκίνος του μαστού είναι αντίπαλος, όμως μπορεί να νικηθεί. Συγχαρητήρια στη Λέσχη Lions Co. Ιπποκράτη, σε όλους τους μέλη του συλλόγου και ιδιαίτερα στην πρόεδρο, την κυρία Ειρήνη Χατζηχριστοφή, και για τις δράσεις που κάνουν και για τον καρκίνο του μαστού, γενικά για τον καρκίνο. Να συνεχίσουμε έτσι. Η πρόληψη, όπως σας είπα, σώζει ζωές και γι' αυτό θα πρέπει να γίνεται η σωστή ενημέρωση. Αυτό που κάνετε εσείς από τη Λέσχη, κυρία Χατζηχριστοφή, εδώ και 4 χρόνια.